Ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θέλουμε να δηλώσουμε ότι θεωρούμε την δήλωση του κυρίου Συρίγου ως την έκφραση ή αν θέλετε ως μία πλευρά έκφρασης της κυβερνητικής πολιτικής απέναντι στην σχέση Ελλάδας-Τουρκίας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η συνθήκη της Λοζάνης που την χαρακτήρισε παροχημένη, απαρχαιωμένη ο κύριος Συρίγος, προσδιορίζοντας μάλιστα και ποσοστό παροχημένων θέσεων, διατάξεων που έχει μέσα, δεν αφορά μόνο τον καθορισμό των συνόρων Ελλάδας και Τουρκίας, αλλά ουσιαστικά αφορά το σύνολο των συνόρων τα οποία είχε η τότε καταραίουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία και σημαντικά τις τμήματα ρυθμίζονται μέσα από τη συνθήκη της Λοζάνης. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν, να το αποπροσωποποιήσω για να αποφορτήσω και την παρουσία του κυρίου Συρίγου εδώ πέρα, η Νέα Δημοκρατία βάζει θέματα αυτή τη στιγμή. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι θέματα θα βάλει και η απέναντι πλευρά. Άρα εκ προημίου δημιουργούνται οι προϋποθέσεις συζήτησης ή αν θέλετε και αναθεώρησης που ο κύριος Συρίγος αρνήθηκε ότι έβαλε τέτοιο θέμα και σαφώς δεν έβαλε στην τοποθέτησή του. Δημιουργείται το σπέρμα αναθεώρησης. Βάζει θέματα η Ελλάδα, θα βάλει και η Τουρκία. Αυτό είναι δεδομένο ότι θα συμβεί. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, να παραβλέπουμε ότι αυτό το οποίο διάβασε και η κυρία Βίδου προηγουμένως περί λαγού του κυρίου Συρίγου, ήδη σήμερα έχει ανοίξει μία συζήτηση. Δηλαδή ο στόχος της κυβέρνησης να ανοίξει μία συζήτηση, κάτι που δεν υπήρχε, έχει επιτευχθεί. Η Τουρκία πώς χαρακτηρίζονταν? Αναθεωρητική δύναμη. Η πολιτική της είχε ενέχει τον αναθεωρητισμό. Γιατί χαρακτηριζόταν έτσι? Γιατί ζητούσε την αναθεώρηση της συνθήκης της Λοζάνης. Κατά την άποψή μας είναι μια πολύ επικίνδυνη εξέλιξη αυτή και δεν θα πρέπει να τη δούμε ξεκομμένα από τις γενικότερες εξελίξεις που γίνονται υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών, που δημιουργούν ένα κλίμα συνδιαχείρισης του Αιγαίου. Αυτό είναι το επιδικό αυτή τη στιγμή. Και αυτό πιστεύουμε ότι εντάσσεται και η δήλωση του κυρίου Συρίγου, όσο και αν ο ίδιος εύσχημα την αποποιείται. Είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη εξέλιξη και βλέπουμε ότι έχει ανοίξει και μια συζήτηση σήμερα. Είναι επικίνδυνο, είναι το άνοιγμα της συζήτησης. Μα δεν άνοιξε η συζήτηση. Μα ανοίγει μια συζήτηση. Όχι. Αυτή τη στιγμή. Δεν μιλάμε για ερμηνεία ενός όρου στρατικοποιημένο ή αποστρατικοποιημένο ένα νησί. Πού είναι μια πρόβλεψη της συνθήκης? Αυτή τη στιγμή μιλάμε, αναφέρεται η Νέα Δημοκρατία, για παροχημένο ένα τεράστιο ποσοστό της συνθήκης. Μόνο η θέση αυτή ενέχει το σπέρμα να το ξανασυζητήσουμε, να το αφαιρέσουμε, να το κάνουμε. Είναι ένα νομικό κείμενο. Είναι ένα νομικό κείμενο 101 ετών. 101 ετών. Είναι αντικείμενο ιστορικό. Είναι αντικείμενο για ιστορικούς. Το μόνο που μας μένει στο σήμερα είναι τα σύνορα. Τα οποία ρυθμίζουν την οντότητα, την εδαφική ενός κράτους. Ας είναι και περισσότερο. Δεν μετριέται με το αίμα που χύθηκε για να κατοχυρωθούν. Γι' αυτό η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Ο κύριος Συρίγος θα ήθελα όμως και μερικά λεπτά για την ακρίβεια. Δεν έχουμε χρόνο, κύριε Γιαννούλη, ήταν πολύ σοβαρό αυτό που συζητήσαμε. Είναι ένας κατεξοχήν γνώστης αυτών των θεμάτων. Μπορεί να το χειριστεί καλά. Μετά την σημερινή διευκρινιστική τοποθέτησή του ανησυχούμε ακόμη περισσότερο, γιατί βλέπουμε μία επιμονή στην συζήτηση περί παροχημένων θεμάτων, μέσα από αυτή την τοποθέτηση στην ύπαρξη παροχημένων θεμάτων, με την θέση αυτή ανοίγει ο ασκός του αιώλου και έτσι εκλαμβάνεται από κάθε λογικό ερμηνευτή μιας τέτοιας τοποθέτησης, ότι έχουμε να απαντήσουμε και εμείς, αυτό το λέω για την πλευρά της Τουρκίας. Θέματα η Ελλάδα, θέματα και η Τουρκία, να η συζήτηση. Εδώ είναι η συζήτηση. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, το ξανατονίζω.